Καλησπέρα φίλε και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα κανταΐφι express. Κανταΐφι ταψιού, πανεύκολο, η πιο εύκολη γρήγορη λύση για να έχεις γλυκό ταψιού. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα βήματα, πάρα πολύ απλά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε το σιρόπι, το οποίο θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα κάνουμε και τη γέμιση. Λοιπόν, θα τρίψουμε μισό κιλό καρύδια, τέσσερις κουταλιές φρυγανιά και ένα κουταλάκι γεμάτο κανέλα. Αυτή θα είναι η γέμισή μα. Αν θέλετε, μπορεί να τα έχετε και πιο χοντροκομμένα τα καρύδια, όπω σα αρέσει. Εγώ τα έτριψα στο μούλτι, μου αρέσει έτσι, σε αυτή τη μορφή. Και μετά θα βάλουμε στην κατσαρόλα μα το νερό, τη ζάχαρη, ένα ξύλο κανέλα, μια φλούδα πορτοκάλι μανταρίνη και θα το βάλουμε να βράσει γύρω στα 8 λεπτά. Όταν θα το βγάλουμε από τη φωτιά το σιρόπι, θα ρίξουμε μέσα δύο κουταλιές γεμάτες Μέλι, ό,τι μέλι έχετε. Εγώ είχα του κουρέντου που είναι και εδώ πρεβεζάνος πατριώτη μου. Έβαλα βελανιδιά, μπορεί να βάλετε ανθέων, ό,τι σα αρέσει. Θα τα να κρυώσει. Το σιρόπι τελείω. Πάμε λοιπόν τα βήματα. Ένα ταψί 30 διάρυ, το βουτυρώνουμε με φρέσκο βούτυρο γάλακτο. Ξένουμε πολύ καλά το καντεΐφι μας, το ξεμαλιάζουμε με λίγα λόγια και κάνουμε την πρώτη στρώση στο ταψάκι μας. Μια λεπτή στρώση, την πρώτη στρώση. Ρίχνουμε πάλι από πάνω με τα δάχτυλά μα, με τα χέρια μα, βούτυρο, μαλακό, γάλακτο, ή αν θέλετε μπορείτε να το ρίξετε και λιωμένο. Εγώ σα έχω την πιο εύκολη λύση. Αν εσεί θέλετε στη γέμιση να βάλετε και αμύγδαλο τριμμένο, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μου αρέσει πιο πολύ με το καρύδι, ή μπορείτε να βάλετε καρύδι τριμμένο και φιστίκι υγιεινή. Και λίγο φιστίκι υγιεινή. Είναι λίγο πιο ακριβό το φιστική υγιεινή και, και συνήθω δεν συμφέρει. Αλλά εντάξει, αυτά είναι θέμα γούστου. Θα βάλουμε όλο το μείγμα από πάνω και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μας και θα ρίξουμε και το υπόλοιπο κανταΐφι. Σημαντικό είναι να, ξε... να κάνετε να ξεμαλιάσετε πολύ καλά το κανταΐφι, να μην είναι κολλημένο για να ψηθεί και πιο καλά. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεται το τύλιγμα. είτε τα κάνετε μικρά κανταΐφα και είτε μεγάλα. Ε, λίγο πολύ κάποιοι δυσκολεύονται, κάποιοι δεν ψήνονται καλά, μένουν μέσα άσπρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο εύκολη λύση, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γλυκό ταψιού, είναι γλυκό που έχει βούτυρο γάλακτο μέσα, μοσχοβολάει. Πάνε εύκολο. Στρώσαμε λοιπόν και τη γέμιση, βάζουμε και από πάνω το υπόλοιπο κανταΐφι. Το πατάμε ελαφρώς έτσι με το χέρι μας, για να μην πετάγεται και ψηθεί και καεί. Το πατάμε έτσι γύρω γύρω να μπουν όλα μέσα τα κανταϊφάκια, τα μαλλιά δηλαδή. Ρίχνουμε από πάνω βουτυράκι πάλι, είτε λιωμένο, ζεστό, είτε έτσι. Είναι πάρα πολύ μαλακό, το βλέπετε κιόλας που το ρίχνω με τα χέρια μου. Είναι πανεύκολο και θα πάμε να ψήσουμε στο φούρνο μας σε χαμηλή θερμοκρασία, περίπου 50 λεπτά, στους 160 βαθμούς, για να ψηθεί μέχρι μέσα, σιγά σιγά. Θα το δείτε μέχρι να πάρει πολύ ωραίο χρώμα, χωρίς να καεί. Είναι πανεύκολο, τα βήματα πολύ απλά. Βουτυρώνουμε, πρώτη στρώση κανταήφι, γέμιση, δεύτερη στρώση κανταήφι, βουτυράκι από πάνω και ψήσιμο. Εδώ βλέπετε πως έχει ψηθεί, δεν έχει καεί. Βασική προϋπόθεση σε αυτά τα γλυκά είναι καυτό το, το γλυκό, κρύο τελείως το σιρόπι. Και αυτό για να μην παπαρώσει, να μην μαλακώσει πάρα πολύ, να μην είναι μαλακό. Θα δείτε εγώ βέβαια βιάστηκα και το σας έβγαλε κομμάτι που ήταν ζεστό, κακός που το έκανα, αλλά δεν πειράζει, τα αφήσει να κρυώσει. Δεν θα το κόψετε την ίδια στιγμή. Έτσι με την κουτάλα γύρω 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 θα το τραβήξει όλο το σιρόπι. Τα υλικά για το γανταΐφι, τα ψιού, για το σιρόπι, για τη γέμιση, για όλα θα είναι γραμμένα κάτω από το βίντεο εκεί που λέει εμφάνιση περισσότερων όπως σε όλα μου τα βίντεο. Σας το λέω αυτό γιατί με ρωτάτε που, που βρίσκει τη συνταγή. Λοιπόν, αν το πάτε δώρο, βάλτε έτσι και την κανελίτσα, όπως σας αρέσει διακοσμήστε το. Νοικοκυρές είπαμε είμαστε, δεν είμαστε επαγγελματίε. Ρίχνουμε το σιροπάκι μας όλο, δεν θα κρατήσετε σιρόπι. Είναι πανεύκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους ε, για τα πολύ ωραία μηνύματα σας, τα πολύ ωραία σχόλια σας Εδώ σας έκοψα ένα κομμάτι, το έκοψα ακόμα λίγο ζεστό βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή Αλλά δεν πειράζει, δεν, ε, θα το δείτε κι εσείς Θα δείτε να είναι ψημένο καλά, σιγοψημένο, σε ώρα σας πάρει ανάλογα το φούρνο σας Μπορείτε να το κόψετε, μην κοιτάτε τώρα που το έκοψα εγώ ένα μεγάλο κομμάτι να σας το δείξω Μόλις κρυώσει, μπορείτε να το κόψετε και σε πιο μικρά κομματάκια κανταϊφάκια Βγάζει αρκετές μερίδε γιατί το ταψί είναι 30 διάρρυ, είναι πανεύκολο, είναι οικονομικό, δεν κοστίζει ιδιαίτερα. Οπότε ε, αξίζει να το δοκιμάσετε και να γλιτώσετε από την ταλαιπωρία τυλίγοντας ε, συνεχώς κανταϊφάκια, μικρά, μεγάλα, κάποιοι δυσκολεύονται. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, Ελλάδα και εξωτερικό, καλή επιτυχία. Αν σας αρέσει το βίντεο κάντε κοινοποίηση. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε εγγραφή, δωρεάν είναι εγγραφή και πατήστε και το κουδουνάκι για να σα έρχονται οι ειδοποίησει κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο βίντεο μου. Και τη Δευτέρα, όσοι δείτε το βίντεο σήμερα, τη Δευτέρα λοιπόν, θα σα ανεβάσω βιντεάκι με την κλήρωση που υπάρχει το διαγωνισμό στο YouTube με αυτή την υπέροχη τσάντα δώρο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο Golf in the Kitchen, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου σας αγαπώ πολύ πολύ.